Τι κάνεις στο κολέγιο? Δεν πάω στο κολέγιο, πάω σε λύκειο. Α! Αναρωτιέσαι γιατί γελάω. Αχ, δεν είσαι έτοιμος για αυτό που θα δεις σήμερα. Έχω βάλει το κουστούμάκι μου γιατί σήμερα θα κυνηγήσουμε λίγα κοπέλια. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στο καφέ. Βλέπουμε δύο όμορφες κυρίες να μιλάνε μεταξύ τους. Μόλις τελείωσε η βάρδια μου, πρέπει να φύγω αυτή τη στιγμή. Μόνο ένα καπουτσίνο χρειάζομαι. Παίρνει μια δεύτερη. Θα έπρεπε να είχα φύγει 15 λεπτά, εντάξει. Φεύγω. Εμείς τη βλέπουμε αυτή την κοπέλα. Την Εράιδα με τα φτερά, ωραία. Πρέπει να κάνουμε μια καλή πρώτη εντύπωση. Γιατί η πρώτη εντύπωση, όπως λένε, πρέπει να είναι καλή. Γιατί ίσως είναι και τελευταία. Για να κάνουμε καλή εντύπωση, προφανώς με αυτό το συμβάν που έγινε, πρέπει να την υπερασπιστούμε. Και να πάρουμε το μέρος της. Ας το πάρουμε χιουμοριστικά, γιατί εγώ χρησιμοποιώ χιούμορ για να πιάσω τις κυρίες. Δεν έχεις αρκετά λεφτά για να αγοράσεις το αγαπημένο σου παιχνίδι. Τσα 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 τσα. Σου έχουν τη λύση. Με το eneva.com μπορείς να αγοράσεις το παιχνίδι που και εσύ επιθυμείς φθηνότερα από όσο θα το βρεις. Ο Ατόσις μπορεί να σε βοηθήσει. Πώς? Άμα πατήσεις το πρώτο link κάτω στην περιγραφή και γραφτείς στο site, θα έχεις 1 ευρώ προσφορά. Και τελειώνει εδώ πέρα. Μπορείς σε κάθε αγορά σου να βάζεις κώδικο Αντώνης για να παίρνεις 3% έκπτωση. Τρελό! Όταν σε κοιτάω, ο χρόνος σταματάει. Αυτή είναι η τεχνική σου να την πέφτει σε κορίτσια. Δουλεύει! Θέλω να μάθω! Δουλεύει! Χάρηκα! Ατόσεις, κυρά μου! Ατόσεις. Δεν κατάλαβα, νεραϊδούλα μου! Νόμιζες ότι δεν θα το κατάφερνα! Η τύχη του πρωτάρι. Ποιος είπε ότι είναι πρωτάρης? Εντάξει, μας συμπάθησε. Πήραμε την επαφή της στο κινητό και μπορούμε να την επικοινωνούμε από εδώ και πέρα. Βλέπετε τις καρδούλες εκεί κάτω? Όταν η καρδούλα φτάσει στο τέρμα, θα μπορούμε να την καλέσουμε σπίτι μας. Αλλά αυτό αργεί. Αργεί ακόμα. Όσο μιλάμε μαζί με τα κορίτσια, θα μαθαίνουμε καινούριες πληροφορίες για εκείνες. Οπότε σιγά σιγά θα μπορούμε να τις κάνουμε και δώρα, να συζητάμε για πράγματα που τις αρέσουν. Επίσης, πρέπει να θυμάσαι κάποιες φορές τι σου απαντάνε, επειδή θα σου κάνουν αυτές τις ερωτήσεις, τις συνηθισμένες, για να δουν άμα τις προσέχεις. Γιατί τα κορίτσια θέλουν να έχουν την προσοχή σου. Οπότε κάποιες φορές μπορεί να σε ρωτήσει, να σου πω, θυμάσαι τι ύψος έχω, και εσύ να σε. Όχι, έχει χάσει το παιχνίδι, δεν θα έρθει ποτέ σπίτι σου. Να δείτε Netflix. Η δουλειά της είναι αεροσυνοδός και της αρέσει πάρα πολύ. Μας κάνει κοπελιά μια ερώτηση. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το πιο κυριότερο χαρακτηριστικό για να έχεις στην κοπέλα σου? Απλά θέλω κάποια που θα γελάει στα χαζάστια μου. Δεν της άρεσε. Ήταν παγίδα. Γιατί την επόμενη φορά θα σε κυριεύσω με την απάντησή μου. Γιατί με πλησίαστες? Τι είδες πάνω μου που σου άρεσε και με πλησίασες? Τα ρούχα που φοράς. Έχει αυτοπεποίθηση για αυτά που φοράει. Πολύ καλό, γιατί τα ρούχα που φοράμε ανεβάζουν πολύ την αυτοπεποίθηση. Όσοι αν δεν το πιστεύετε. Θα πάμε να γνωρίσουμε και άλλες κοπέλες. Πολλές κοπέλες. Πάρα πολλές κοπέλες. Όσο βλέπετε, η κοπέλα με τα μπλε μαλλιά που λέγεται Νίκ θέλει να φύγει από το nightclub. Δεν είναι του στυλ της, ρε παιδί μου. Οπότε θα έρθει ο ήρωας με την Πέρτα και θα τη σώσει. Τώρα είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι έτοιμη να φύγει. Πρέπει να σκεφτούμε σωστά τα λόγια μας για να μην φύγει από εδώ πέρα. Αχ, πάνε, φύγει από εδώ πέρα τώρα. Φύγε. Μίλα σε κανένα κορίτσι, μου λέει. Δεν ενδιαφέρεται. Χάσαμε τη μάχη. Πάμε για κάποιο άλλο κορίτσι. Θα κάνω ότι δεν άκουσα τη συζήτηση με τη φίλη της, ότι της άρεσε να είναι στο δωμάτιο τη συνέχεια, αλλά θα το ρωτήσω, επειδή όταν ξεκινάς τη συζήτηση με μια κοπέλα, πρέπει να βρεις τα πράγματα που τους αρέσουν περισσότερο να μιλάει, γιατί τότε δεν κινδυνεύεις από την αμηχανία. Σου ανοιχτεί περισσότερο και θα νιώθετε και δύο πιο άνετα. Σε τσάκωσα! Να τα μας! Αλλά δεν μας μίλησε πάρα πολύ. Ίσως δεν είχε κάτι άλλο να πει. Δεν είναι ομιλητικός άνθρωπος, γι' αυτό, ρε παιδί. Λοιπόν, τι θες να φας, μάνα μου? Έχω πολλά πράγματα που θες να φας. Ορίστε το γλυφιτζούρι σου. Γιατί ξέρω ότι σου αρέσουν να τα κάνει. Με βοηθάει πάρα πολύ η νεράιδά μου. Μου λέει παραπάνω πληροφορίες για σένα, πόσο ήδη δεν ξέρω. Μιας που έχω αυτές τις πληροφορίες στο χέρι μου, οι στόχοι μου και τα θύματα μου θα είναι πιο εύκολα. Θα τα ξαναπούμε κάποια άλλη στιγμή. Πάμε τώρα στην επόμενη κοπέλα. Τι είναι! Τι είναι το κορίτσι! Θα τα πούμε ίσως αύριο. Λοιπόν, αυτή γενικά βρίζει πάρα πολύ. Πότε θα φάμε τη monetize, περνάμε τους διαλόγους. Γενικά βρίζουν εδώ πέρα. Γενικά πείτε ότι ξεμαλιάζονται τα κορίτσια μας. Λοιπόν, εσύ μου φαίνεσαι λίγο πιο δύσκολο από τις άλλες. Οπότε πρέπει να προσέξουμε. Ας συνεχίσουμε με τα χαζά μας αστεία. Και θα σε αφήσω να φύγεις έτσι από τη ζωή μου για πάντα. Χτύπαμε. Στα δυνατά μου σημεία. Δεν έχω. Αντέχω τα πάντα. Ποιο είναι το χόμπι σου? Ωραία, λοιπόν.
Αυτή είναι η όντρη μας. Δουλειά δεν κάνει. Ποια είναι η ηλικία της, πόσο ψηλή είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα να ρωτήσουμε την ηλικία της, γιατί αυτή θα μας σπάσει το ξύλο. Πάμε να ρωτήσουμε πόσο ψηλή είναι. Κοντούλα γενικά, αλλά μπορεί να σκίσει τους πάντες. Αυτή είναι η απάντησή της λοιπόν. Χαχα, σκίσε εμένα. Πάμε στην άλλη κοπέλα. Α, τι, βλέπω μας χαιρέτησε λίγο κάπως. Δεν ήθελα να φύγουμε τελικά. Κάτσε τώρα, είμαι στο μηχάνημα και κάνω γυμναστική και καλά. Ουφ. Έχω κι εγώ να κάνω σκίσεις. Μήπως μπορείς να σηκωθείς, έχεις τελειώσει. Λοιπόν, ίσως αυτή η κοπέλα δέχεται τα χαζάστια. Για να δοκιμάσουμε. Απλά προσπαθούσα να φανώ cool. Δεν ξέρω καν τι κάνει αυτό το μηχάνημα. It worked. You look wicked cool. Βρήκα κορίτσι που τους αρέσουν τα αστεία μου. Πάμε! Δεν είναι και Άννα, θα σε βλέπω εδώ πέρα πιο συχνά. Και βέβαια θα με βλέπεις τώρα. Άμα μπορώ να σηκωθώ από τον καναπέ μου, ουφ, θα έρχομαι. Φεν. Πώς τέλειωσε η προηγούμενη μου σχέση. Ποιος σου είπε ότι είχα ποτέ μου σχέση. Πομ. How do you feel about girls who wear makeup? Πώς νιώθεις για τα κορίτσια που φοράνε make-up? Θα πρέπει να βγάλουν αυτά τα πράγματα πάνω από το πρόσωπό τους γιατί φαίνονται γελίες. Λατρεύω το make-up, κάνει τα κορίτσια πιο όμορφα. Λίγο make-up είναι καλό, αλλά γενικά προτιμώ το φυσικό look. Πάμε με το φυσικό look. Hey man, whatever floats your boat. Δεν της άρεσε η απάντηση. Να πούμε, δεν μπορώ να λέω ότι μου καπνίσει. Πρέπει να απαντάω σε αυτό που πιστεύω ότι θα της αρέσουνε. Για να κερδίζουμε παραπάνω από αυτούς τους πόντους, έτσι ώστε οι καρδούλες να πάνε πιο γρήγορα. Εκεί που τις θέλουμε να πάνε. Πάμε να γνωρίσουμε την αθιά φιλενάδα σου. Πρέπει να γνωρίσουμε πολλά κορίτσια σήμερα για να βρούμε σε ποιο κορίτσι θέλουμε να πάμε για να επιτεθούμε. Όχι να επιτεθούμε, να κάνουμε. Να ραντεβού. Γενικά αυτή είναι η μαθήτρια και αυτή είναι η δασκάλα. Αυτή είναι η δασκάλα. Δασκάλες που να τίνονται έτσι. Γιατί δεν είχα στο δικό μου σχολείο τέτοιες. Πάμε για το τρίτο, φαίνεται κλισέ. Είσαι τρελός στα μάτια, αλλά μου αρέσει, κατάλαβες! Άμα καταλήξω να έρχομαι εδώ πέρα, πρέπει να με δείξεις τριγύρω. Πότε έχεις γενέθλια, γλυκούλα? Οκ. 22 Σεπτεμβρίου. Πώς πιστεύεις ότι θα είναι το τέλειο ραντεβού? Ένα ρομαντικό δείπνο. Εν συνέχεια, ένας περίπατος στην παραλία. Με το φεγγάρι. Να κάτσουμε σπίτι και να παραγγείλουμε πίτσα και να βλέπουμε καμιά ταινία. Οποιαδήποτε ώρα και στιγμή να περνάμε από το άτομο που με ενδιαφέρει. Να μου αρέσει. Το εκτιμώ. Ένα ρομαντικό δείπνο. Άσε! Μπορώ να τα επεξέλθω. Λοιπόν, Τιφανή μου, θα σου αγοράσω κάτι να φας και θα μου μιλήσεις λίγο παραπάνω. Νομίζω ότι άμα της έλεγα τα κλισέ, δεν της άρεσαν. Τελικά δεν της άρεσαν τα κλισέ. Πάρε αυτό, σου αρέσει. Οι γονείς μου μου έχουν πει να μην παίρνω γλυκά από αγνώστους, αλλά. Τρελαίνομαι, μου αρέσει! Πότε είναι τα γενέθλιά μου? Έλα βρε, εγώ δεν ξεχνάω. Τα περισσότερα αγόρια θα ξεχάσει ότι τους είπες τα γενέθλιά σου πριν 2 λεπτά. Πάμε στην καθηγήτρια. Οκ, γενικά κάτι κανονίζουν αυτές, αλλά μας δεν μας ενδιαφέρει τι λένε. Εμείς θέλουμε να χωθούμε! Μπορείς να μου μάθεις καράτε! Ήταν αστείο, συγγνώμη, δεν το είπε επειδή είμαι ρατσιστής. Δεν το σκέφτηκα. Όχι! Χαίρομαι που ήρθες από εδώ. Χρειαζόμουν λίγο γέλιο στη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Έτσι το χιούμορ το σύντο. Της αρέσει το φθινόπωρο? Αυτό δεν το ξεχνάς? Θα σου κάνει ερώτηση κάποια στιγμή. Ποια εποχή μου αρέσει, άντρα μου, περισσότερο? Καλοκαίρι? Όχι! Πα! Η μεγαλύτερη σχέση που είχες. Είμαι τυχερός άμα μπορώ να κρατήσω τη σχέση μου για 2 εβδομάδες. Δεν της άρεσε, ήταν αξιολείπητο. Εντάξει, λοιπόν, σταματάω το αστεία. Δεν έχω χιούμορ, δεν έχω χιούμορ. I repeat, δεν έχω χιούμορ. Θα σου δώσω μακαρόνια με κύμα για να φας, αλλά τώρα βρήκα μια ντομάτα, οπότε φάτη. Παίρνω την ντομάτα, φάει να μιλήσεις. Εντάξει, λοιπόν, πάμε να γνωρίσουμε και την... Πόσο κορίτσι ακόμα έχει να γνωρίσουμε! Ωρε! Όχι, μην πας να αλλάξεις. Όχι. Αυτό το μπικίνι δεν το παρατήρησα καν. Όχι! Αυτό δεν το λες ποτέ! Πάντα πρέπει να παρατηρήσεις την κοπέλα. Και να της δίνεις κοπλιμέντα, γιατί θα καταλαβαίνουν ότι παρατηρείς τις αλλαγές πάνω τους. Οπότε δεν θα κάνω αυτό το λάθος. Είναι το αγαπημένο πράγμα πάνω σου. Το χιούμορ μου. Είδατε, σε καμία δεν αρέσουν αυτές οι απαντήσεις. Πόσο χρόνο είσαι? 23 είναι. Εντάξει.
Δεν με βάρεσε, όλα καλά. Θα έπρεπε να ξέρω ποιο είναι το capsize. Τρέπεται και. Θα τα πούμε, πρέπει να γνωρίσω και την άλλη την κοπέλα. Πόσες κοπέλες έχει, πόσες πρέπει να φλερτάρω και να βγω ραντεβού για να. Πόσες! Κάνα τη Λόλα! Δεν πρέπει να μας δει Λόλα εδώ πέρα. Κρύβομαι από τη Λόλα. Λόλα, δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω. Πρέπει να είσαι επιθετικός, λέει. Εδώ πέρα το να είσαι γλυκούλης και καλός δεν θα δουλέψει. Οκ! Πάρε λίγο! Α, σε αρέσουν και θα σου κάνω έκπληξη ένα ωραίο ποτό. Δεν ξέρω τίποτα από τα ποτά. Ποιο είναι το καλύτερο ποτό που πρέπει να πάρω. Δεν έχω ιδέα. Μα. Α, το ρεαλ. Πόσα ποτά θα έπρεπε να σου δώσω για να πάω κάτω από αυτό το φουστάνι. Only one way to find out. Ποιο είναι το χόμπι σου? Getting drunk count. Μετράει το να μεθάς? Όχι, δεν νομίζω ότι μετράει, Τζέσι μου, συγγνώμη. Πόσες φορές την ημέρα κάνει σεξ? Δεν θα μπορούσες να μετρήσεις πόσες φορές μπορούν. Της άρεσε! Της άρεσε! Μιας που δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες κοπέλες, ας προσπαθήσουμε να βγούμε ραντεβού με την Τζέσι. Πεινάς? Πεινάς? Θα σε ταΐσω, μωρό μου. Πάρε λίγο φαγωτάκι, έλα. Έλα να βγούμε ραντεβού, κοπέλα μου. Ραντεβού, εδώ είναι το κανονικό gameplay στην ουσία. Είναι σαν να παίζουμε Candy Crush. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να ξέρουμε ποιο από αυτά τα χρώματα και σηματάκια τις αρέσουν. Ωραία, το κόκκινο πρέπει φουλ να το σπαμάρουμε για να παίρνουμε περισσότερους πόντους και πιο γρήγορα. Βάρα την! Δεν τη βαράς βασικά, είστε ραντεβού και περνάτε καλά. Α, μπορούμε να τη δώσουμε και δώρο. Ορίστε! Σου αρέσει το λογουδάκι που μου το έδωσε η νεράιδα που είναι μέσα στο μυαλό μου? Το καλύτερο ραντεβού που έχεις δει εδώ και χρόνια? Όχι, καλά, δεν πειράζει. Τουλάχιστον προσπαθώ. Και κερδίζουμε. Πρωτού ξεχάσω, αυτό το ούνι που κέρδισες όταν βγαίνεις ραντεβού είναι τα λεφτά σου που θα σε βοηθάνε να μαζεύεις φαγητό, ποτά, δώρα για τις κοπέλες. Οπότε για να φαρμάρουμε και να μαζεύουμε λεφτά πρέπει να βγαίνουμε ραντεβού. Δεν ξέρω άμα σας άρεσε ή όχι, απλά ήθελα να κάνω αυτό το χαζό διαφορετικό παιχνίδι. Εντάξει, καταλαβαίνω, δεν είναι για όσες ηλικίες. Δικό μου είναι το κανάλι, ούτως ή άλλως. Αν τυχόν σας άρεσε, αφήστε και ένα σχόλιο. Θα το εκτιμήσω πολύ να δω πώς σας φάνηκε αυτό που είδατε σήμερα. Δείξτε μου την υποστήριξή σου με likes, σχόλια και αυτά. Subscribe και χτύπω το καμπανάκι. Instagram από κάτω και.